Ταλαιπωρία και σήμερα για όσους επέλεξαν να εμβολιαστούν στο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό, χωρίς ωστόσο να καταγράφεται η χαόδες χθεσινή εικόνα. Υπάρχει μια ώρα καθυστέρηση τουλάχιστον για μένα. Αλλά και η κατάσταση όπως τη βλέπετε χαλιά μαύρα. Δηλαδή φέραμε μας όλους μαζί σε έναν τόπο με στον ήλιο. 11, 12 τώρα και ακόμα φωνάζουν 10.45 από τη λέει. Ο ραντεβού 11.45, αλλά και άνθρωπο δάμε που μπορεί να δεκάμιση και περιμένει. Έλα από τίποτε, σιωπώ. Να πραγάμε, να μείνουμε να περιμένουμε. Άλλο 5-10 λεπτά, δημοστούν να φύγουμε και κανεί. Ήρθε τώρα η ώρα 12 και λέει μου να περιμένεις σε κάμεση 2 ώρες. Και πραγματικά βλέπω το πράγμα και είναι μεγάλη ταλαιπωρία του κόσμου και λυπηρό. Στο κέντρο διευθετήθηκαν για σήμερα 1.600 εμβολιασμοί στο σημείο Α και 1.760 στο σημείο Δ. Αν και οι υπεύθυνοι προσπάθησαν να ανοίξουν το γήπεδο με σκοπό οι πολίτες να αναμένουν στον εσωτερικό και δροσερό χώρο, αυτό δεν έγινε κατορθωτό λόγω των εργασιών που διεξάγονται. Στο εξωτερικό σημείο τοποθετήθηκαν επιπλέον στέγαστρα. Μόλις ήρθαμε να φλάξαν το όνομα μας, μπήκε μέσα, τώρα στέλνει μου μήνυμα ότι το έβαλε, είναι τέλειωσε, απλώς περιμένουμε τα 15 λεπτά. Εντάξει, που είναι 11 και 4 που ήρθαμε, εντάξει, να περιμένουμε. Εκτός από το ότι δεν υπάρχει σωστή οργάνωση από τους υπεύθυνους που οργανώνουν αυτά τα πράγματα, σε μεγάλο βαθμό φταίει και ο ίδιος ο κόσμος που αντί να περιμένει υπομονετικά τη σειρά του, να ακούσει το όνομα του, όλοι φωνάζουν. Την απαράδεκτη χθεσινή κατάσταση καταδίκασε σε ανακοίνωσή του και ο Δήμος Λεμεσού, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει πως ήδη έχει κάνει πρόταση στο αρμόδιο Υπουργείο να παραχωρήσει το πολιτιστικό κέντρο Πάνος Σολομονίδης για εμβολιαστικό κέντρο.